Καλησπέρα, καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε τέλεια. Κυριακή για μας σήμερα και η μέρα αφού ξεκίνησε έτσι λίγο αργά, γιατί χθες βγήκαμε για ποτάκι. Μετά φάγαμε οικογενειακά στο σπίτι και έχουμε έρθει εδώ να προσκυνήσουμε στον Άγιο Σάβα της Καλύμνου, γιατί σήμερα γιορτάζει και μαζί με εκείνον γιορτάζουν πάρα πολύ Καλύμνοι και ο Γιάννης μας, γιατί είναι βαφτισμένος Γιάννης Σάβας εδώ στον Άγιο Σάβα. Θα προσπαθήσω να σας τραβήξω μερικά πλάνα, γιατί εδώ ο Γιώργος μου είναι λίγο γκρινιασμένος. Όμως δεν γινόταν να μην έρθουμε να ανάψουμε το κεράκι μας και να φιλήσουμε εδώ το λείψανο, να προσκυνήσουμε το λείψανο του Αγίου Σάβα μας. Ματουργού βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είναι η θέα από τον Άγιο Σάβα. Σας την έχω ξαναδείξει αρκετές φορές, αλλά άλλο να τη βλέπεις από κοντά και άλλο από την κάμερα. Πραγματικά αξίζει να επισκεφτείτε το νησί μας και τον Άγιο Σάβα. Και τώρα πάω, πήρα ένα φανταστικό δώρο, πάω σε εγγένεια, γιατί οι φίλοι μας, η Νίκη και ο Μανώλης, έχουν ανοίξει μια νέα επιχείρηση και σήμερα είναι τα εγγένεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για εκείνους, οπότε για πάμε. Για τους σταυρούς σου πολίτε, σώσε και βορούμενος. Και καλό ρίζικο, καλές δουλειές, καλή δύναμη.
και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά η φίλη σας είναι αρρωστούλα και μάλιστα βαριά, με μικρανία, μπούκωμα, όλα αυτά. Τα μάτια μου κόκκινα από το πρωί, τώρα κάπως έκανα μπάνιο και ίσιωσα, τώρα είναι το καλό μου. Τρίτη σήμερα και πήγα και ψώνισα από τα Care Stores της Νίκης και του Μανώλη εδώ στην Κάλυμνο. Για να το θυμίσω και γιατί είχα κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Οπότε πάμε να σας δείξω τι πήρα, μιας που ήμασταν μαζί και στα εγκαίνια. Πήρα καθημερινές σερβιέτες everyday μεγάλη συσκευασία. Μόρο μάντιλα. Έχει μέσα 3 μεγάλες συσκευασίες σε πτώνα. Τα εδώ, τα χαρτιά υγείας. 39 και κάτι ευρώ έδωσε γενικά. Ένα μεγάλο χαρτί κουζίνας. Πήρα 3 σφουγγάρια μεγάλα σχετικά της Scotch Brite. Ναι, αυτό. Ωπαλάκια. Εδώ ένα σουπλίν μαλακτικό. Εδώ πήρα ένα conditioner κλασικό της Pantene για τα μαλάκια μου. Με το ζόρι μιλάω, τόσο χάλια είμαι. Και ο Γιάννης είναι μεγαστρεντερίτιδα. Τέλειο. Πήρα μία δοντόφουρτσα του Γιάννη και μία του Γιώργου. Εδώ σακούλες σκουπιδιών αρωματικές, βεβαίως. Πήρα ανταλλακτικά για την ηλεκτρική μου δοντόφουρτσα που έχει μέσα 4. Σε καλή τιμή, πολύ καλή. Τα 2 σε σούπερ μάρκετ είναι πολύ πιο ακριβά από αυτή τη συσκευασία που έχει μέσα 4 μανταλάκια. Και βρήκα και αυτό εδώ. Συνήθως παίρνω έτσι πιο μορουδιακά για τα παιδάκια μου, αλλά τώρα είδα αυτό το Baby Shark αφρόλουτρο και τους το πήρα, γιατί ξέρω ότι θα τους αρέσει. Και έτσι να τους κάνω μια έκπληξη. Πάω τώρα το Γιώργο μάθημα. Και ήρθε το Παυλί στην πόρτα μας για να μας ανεβάσει τη διάθεση. Έχουμε εδώ, δες εδώ, μπέργκερ, νηστίσιμο, το οποίο έχει μέσα γαρίδα. Πάρα πολύ τέλειο, το έχω ξαναφάει, αλλά θα το απολαύσουμε και τώρα μαζί. Εντάξει, πώς να μην φτιάξει η μέρα μετά, αν και στο τέλος. Και εδώ, πίτα με σος και καλαμάρι, τραγανό. Δεν υπάρχουν, παιδιά, τα φαγιά από το Παυλί δεν υπάρχουν. Ακόμα και τη Σαρακοστή τρώμε νόστιμα εδώ στην Κάλυμνο. Και που λέτε, παιδιά. Φταίω εγώ τώρα που τρώω μπέργκερ τέτοια ώρα. Δεν πήγα και γυμναστήριο σήμερα. Δεν φταίω εγώ. Το Παυλί φταίει για όλα. Εντάξει. Μπέργκερ και σουβλάκι χωρίς το αναψυκτικό δεν γίνεται. Γίνεται, δεν γίνεται. Τώρα έχω ήδη ξεκινήσει. Μάλλον εδώ. Καλαμάρι με σως, παιδιά. Πότε θα το ξαναφάμε αυτό τώρα που τελειώνει η Σαρακουστή, θα μας λείψει. Τι λέτε κι εσείς? Όσοι είστε εδώ στην Κάλυμνο, πιστεύω να έχετε ήδη φάει και να ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Σε περίπτωση που δεν έχει δοκιμάσει ακόμα, μέγα λάθος. Τώρα, σου αφήνω εδώ τον αριθμό να παραγγείλεις και περιμένω εντυπώσεις. Αχ, να μην ακούσω. Όχι, πιστεύω. Αχ, να δεν θα βγάλω. Δυσφανή λιγότερα, να ξέρει. Είναι πιο ελαφρυγέ. Ε, εμένα. Όντως. Πονάς λίγο. Απλά δεν έχει τελειώσει. Είμαι η τέτοια έβαλε πιο πολύ. Πιο μαζεμένη. Θες και εσύ Γιάννη. Τσου. Γιατί ρε. Να. Ευτυχώς έκανα λέτε στα πόδια και ξεπέρεψα. Να. Θα σου ξεκινήσω. Και στα χέρια πρέπει να κάνω, παιδιά. Ναι, δεν μ' άρεσε.
Παραμένει φτώχεια. Πού είναι το κουσό? Το θάλαμπι και δεν. Γιάννη μου, για κλείσε την κάμερα. Γιατί? Ε, καλά είναι. Πέρα μου τόσο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Τα ξαναλέμε μετά το Πάσχα, σήμερα που γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά, 7 του μηνός. Για να δω, ναι, 7 του μηνός. Εννοείται πως σας έχω τραβήξει πολύ όμορφο πασχαλινό βίντεο, το οποίο θα είναι μόνο του στο επόμενο ακριβώς βίντεο που θα σας ανεβάσω την Πέμπτη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, δεν σας έκανα skip δηλαδή το Πάσχα, μην αγχώνεστε. Απλώς άρχισα να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Λόγω των καταστάσεων με την υγεία μας που όλοι ήμασταν άρρωστοι, τα παιδιά έξαλλα, χωρίς σχολείο, όλα αυτά κατάλαβες. Οπότε καταλαβαίνεις, ήταν έντονες ημέρες. Πολύ ωραία περάσαμε, αλλά έντονα. Anyway, τώρα σήμερα έκανα στο σπίτι, έκανα γενική, ταχτοποίησα, έκανα ρούχα. Τα πάντα όλα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από αύριο δυναμικά και να μπούμε σιγά σιγά ξανά σε πρόγραμμα και σε καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις μας και να ξεκινήσω με τη δουλειά λίγο πιο ενεργά, γιατί το έχω αφήσει πάρα πολύ πίσω το e-shop λόγω του ταξιδιού, των τρεξιμάτων, της υγείας μας. Όλα αυτά, των παιδιών, της ψυχολογίας μου, όλα αυτά. Είχα πολλές συνεργασίες στο Instagram, οπότε πήγε πίσω δυστυχώς και τώρα αύριο θα ξεκινήσω πάλι. Περιμένουμε πάρα πολύ όμορφα καλοκαιρινά ρουχαλάκια. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες προσφορές στο e-shop μας. Σας αφήνω εδώ και έναν κωδικό, ο οποίος είναι έξτρα έκπτωση στο e-shop, οπότε είναι ουσιαστικά τιμές μπαζάρ αυτή τη στιγμή και στα καλοκαιρινά και στα χειμερινά και στα ανοιξιάτικα. Έχουν μείνει ελάχιστα κομμάτια βέβαια, όμως πάρα πολύ όμορφα όλα. Τσεκάρετε και χρησιμοποιήστε και τον κωδικό έξτρα έκπτωση στις ήδη εκπτώσεις. Anyway, δηλαδή αν θέλετε να ψωνίσετε και έξυπνα, κατάλαβες. Τώρα έχω κάνει το μπανάκι μου, έχω ανάψει τα wax melts μου, έφτιαξα λίγο το μαλλί μου να είναι έτοιμο για αύριο, να μην ασχοληθώ καθόλου με αυτό. Και όλα είναι υπό έλεγχο. Ο Γιάννης κοιμήθηκε σήμερα στους γονείς μου, γιατί ήταν όλη μέρα μαζί τους, αφού εγώ κλείστηκα, να μην κλειστεί και εκείνος, κατάλαβες, να περάσει λίγο όμορφα. Ο Γιώργος το είχε ανάγκη να μείνει λίγο μέσα, γιατί δεν αντέχει την πολυκοσμία. Και γενικά είχε κουραστεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες, οπότε σήμερα ξεκουράστηκε, έπαιξε με τα παιχνίδια του, έφαγε, ξανά έφαγε, είδε τα έργα του και κοιμήθηκε νωρίς. Μια χαρά. Αυτά. Τώρα, σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας δείξω τι ψώνισα από την Κρήτη. Ψώνισα διάφορα ρουχαλάκια, γιατί είμαι μια τρελή εθισμένη στα ρούχα. Να μου πεις, πουλάς ρούχα και ψωνίζεις ρούχα και από αλλού. Ναι, το κάνω και αυτό. Και μου αρέσει να στηρίζω κι άλλες επιχειρήσεις εδώ στο νησί μου, αν είναι και αυτοί οι ακομπλεξάριστοι όπως και εγώ. Παρ' όλα αυτά, αφού πήγα στην Κρήτη, πήγα σε διάφορα μαγαζιά και πήρα κάποια basic κομμάτια. Όλες το κάνουμε που πουλάμε ρούχα, δηλαδή πραγματικά όσες ξέρω που πουλάνε ρούχα ψωνίζουν και από αλλού, γιατί πώς να το πω ρε παιδάκι μου, σίγουρα όλο και κάτι θα σου γυαλίσει και αλλού, όλο και κάτι θα σου λείπει που δεν θα το έχεις εσύ, κατάλαβες κάπως έτσι. Οπότε, ναι, έκανα διάφορα ψώνια ρούχα, τα οποία τώρα τα έχω βάλει στη θέση τους, αλλά είναι στάπλητα και τα λοιπά, αλλά είναι ασυντέρωτα. Οπότε δεν θα σας τα δείξω, μην κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση. Οπότε πάμε να σας δείξω τι πήρα από κοσμήματα. Σας τα είχα δείξει και στο vlog, ότι πήρα αυτό εδώ το σετάκι, είναι ροζ χρυσό, αλυσίδα, κλασική, και αυτές εδώ τις πεταλούδες που δεν τις έχω βγάλει από πάνω μου από τότε και κάνω και μπάνιο με αυτά και δεν έχουν ξεβάψει. Επίσης πήρα αυτά εδώ βασικά, τα πήρα από το site της Μιχαέλας της Γιαπιτζάκη, εδώ και αυτό το δαχτυλίδι που είναι τύπου, ξέρεις αυτά, πώς να το πω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η εταιρεία, αλλά αντίστοιχα πήρα και αυτό που είναι της ίδιας εταιρείας από Μίμηση, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το δαχτυλίδι,
Αλλά και αυτήν εδώ την τσάντα θαλάσσης, που είναι φανταστική πραγματικά, πάρα πολύ όμορφη, μ' άρεσε απίστευτα. Εδώ, αυτά, την τσάντα θαλάσσης, το δαχτυλίδι και το βραχιόλι, αυτό. Το πήρα από το τουριστικό μαγαζί που σας έδειξα, που είναι του κουμπάρου μου, του Μιχάλη, του συντέκνου μου μάλλον, του Μιχάλη. Εδώ αυτό το smartwatch που είναι της Apple, μου το έκανε δώρο πασχαλινό η κολλητή μου και η κουμπάρα μου και την υπερευχαριστώ και την αγαπώ. Με προσέχει, τι να σας πω, καλύτερη και η αδερφή της. Επίσης μου είχε... Εδώ. Όταν μου το πήρε, όταν μου το έδωσε μάλλον, πού είναι, είχε άλλο λουράκι, πιο σπορ, και έχω κρατήσει το λουράκι, το ροζ, για πιο σπορ, και αυτό εδώ πέρα το έτσι, που είναι σιδερένιο, για πιο καλό, όταν δίνουμε δηλαδή πιο elegant, κατάλαβες. Και το άλλο για το γυμναστήριο και για τις πιο καθημερινές μέρες, θα το φέρω, περίμενα να το δεις. Να το, εδώ. Οπότε αυτό είναι πιο έτσι σπορ και αυτό εδώ λίγο πιο καλό. Και το πήρα από τον Βάλα, από το Computer Dynamics εδώ στην Κάλυμνο, που έχει μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ και για smartphones και για iPhones και γενικότερα για τις ηλεκτρονικές συσκευές σας. Τώρα, μιας που λέμε για πασχαλινά δώρα, να μην σας δείξω αυτό το υπερ cute. Δες πόσο όμορφο είναι αυτό το υπέροχο κουνελίνι. Μου το έφερε δώρο η θεία μου χθες, Δευτέρα του Πάσχα, που κάναμε σούβλα. Δες εδώ πόσο ωραίο είναι, δεν μπορώ. Τρελάθηκα, είναι πανέμορφο. Μετά, τι έκανα, μπήκα στη Mac. Έκανα αυτό το λάθος. Και πήρα ένα μολύβι για τα χείλη, που έψαχνα ένα καλό καφέ, και είναι το... Για να δω. Η απόχρωση κόρκ, και είναι απέσιο πάνω μου, παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή κλαίω τα λεφτά μου γιατί ήταν πανάκριβο, πραγματικά. Η απόχρωση είναι τραγική πάνω μου τουλάχιστον. Και μετά πήρα και αυτό εδώ το κραγιόν, που εντάξει, το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, μου έχει αρέσει. Έχει να κάνει η απόχρωσή του κάθε φορά με το περίγραμμα, δηλαδή ανάλογα το περίγραμμα που θα βάλεις αποδίδει διαφορετικά. Είναι ένα κλασικό nude χρώμα. Το Thanks It's MAC είναι ενυδατικό και είναι πάρα πολύ viral το συγκεκριμένο κραγιόν, η συγκεκριμένη απόχρωση. Thanks It's MAC λέγεται. Και καλά ότι σε ρωτάει ο άλλος, τι ωραίο κραγιόν, από πού είναι, και λες ευχαριστώ, είναι από τη MAC. Αυτό. Επίσης πήρα αυτό εδώ, το κορεάτικο προϊόν της Zovae, το οποίο είναι ένα gel με βάση το λάδι που λιώνει το μακιγιάζ ή τους ρήπους από το περιβάλλον που βρίσκονται πάνω στο πρόσωπό σου, προτού κάνεις τον καθαρισμό σου με ένα water-based προϊόν. Είναι το γνωστό double cleanse, δηλαδή ξεκινάς με ένα oil-based προϊόν και συνεχίζεις με ένα water-based προϊόν για να γίνει ο καλύτερος δυνατός καθαρισμός στο πρόσωπό σου. Οπότε αυτό λιώνει πάρα πολύ καλά το μακιγιάζ. Είναι gel, σε μορφή gel, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Αντί για βούτυρο, το ίδιο είναι, απλώς διαφορετική μορφή. Και πήρα επίσης και αυτά εδώ τα patches, τα οποία είναι από την Natura Siberica, της σειράς Blueberry Siberica, που την έχω δοκιμάσει και μου έχει αρέσει πάρα πολύ από πολλά χρόνια τώρα, από τότε που είχα γεννήσει τον Γιώργο. Και είναι ουσιαστικά patches, τώρα ήδη τα έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν όλα, που έχουν μία πιο μαλακή μεριά τη μία και μία πιο δραχιά μεριά από την άλλη, για να κάνεις ένα ελαφρύ peeling στο πρόσωπο και να μαζέψεις όλους τους ρήπους που μπορεί να έχουν μείνει από το, όλα τα υπολείμματα μάλλον, από ρήπους και μακιγιάζ μετά το ντεμακιγιάζ σου, κατάλαβες. Ή για να κάνεις έτσι μία ανανέωση στην επιδερμίδα σου. Και λέγονται Antioxidant Peeling Face Pads. Αντιοξυδιωτικά δηλαδή. Αυτά. Αυτά, παιδιά, ψώνεις από την Κρήτη, πέρα από τα ρούχα που δεν σας έχω. Επίσης τελείωσα και με την ντουλάπα μου, μένει η ντουλάπα των παιδιών. Και βαριέμαι τόσο πολύ να την κάνω. Anyways.
Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω. Δεν είχε πάρα πολλά πλάνα από την καθημερινότητα και τη ζωή μας αυτό το βίντεο, okay. Όμως το επόμενο θα έχει πάρα πολλά και πάρα πολύ όμορφα και αγαπημένα και πασχαλινά. Το έχω ήδη τελειώσει το επόμενο vlog, οπότε stay tuned, μόνο το μοντάζ έμεινε και θα είναι όλο δικό σας. Ελπίζω να περάσατε φανταστικά, να είστε καλά στην υγεία σας, στην ψυχολογία σας. Τι να πω, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι πραγματικά. Θα τα πούμε στο επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Κάντε και μια εγγραφούλα σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη κάνει. Μόνο καλό μπορεί να κάνει. Φιλιά πολλά!